Χάθηκε η ευκαιρία του πρώτου μνημονίου. Γιατί? Γιατί και δεν εφαρμόστηκε σωστά και ήταν λάθος. Γιώργο, άσε, το μνημόνιο είχε πτυχές οι οποίες μπορούσαν να βοηθήσουν. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Εγώ δοκίμασα την κυβέρνηση, ήταν μια φρέσκια κυβέρνηση. Είχα μια υποχρέωση προς τον λαό που την είχε ψηφίσει με 45%. Όμως απεδείχθησαν περισσότερο ανίκανοι από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο κανείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν δεν δίνω δεύτερη ευκαιρία με το μεσοπρόθεσμο και το αφρομιστικό νόμο που έθεσε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Και μου κάνει εντύπωση πώς ο Αντώνης Σαμαράς που είχε βασίσει την πολιτική του στην αντιμνημονιακή διάθεση έρχεται τώρα σε αυτή τη φάση και ψηφίζει το 50% αφρομιστικού νόμου. Μου κάνει εντύπωση. Κοίταζα μέσα στην αίθουσα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Και γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, έβαλα και ονομαστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Για να φανεί η διάθεση ενός εκάστου. Ρωτώ. Και φάνηκα βέβαια ορισμένα πράγματα.